Λοιπόν, δύο απαραίτητε διευκρινήσει. Πρώτα πρώτα, ο δημοσιογράφο που κάνει το ρεπορτάζ. Ε, δεν μπορεί να υπόκειται στις όποιες πιέσεις για να αλλάξει τις καταθέσεις του, για να αλλάξει τις απαντήσεις του, για να αλλάξει αυτά που κατέθεσε ως μαρτυρία στο ρεπορτάζ του. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι βλέπουν γεγονότα, τα καταγράφουν και τα δίδουν στο, στο κοινό. Αυτό έκανε και ο δικός μας δημοσιογράφος. Όσοι λοιπόν προσπαθείτε από το πρωί να τον πείσετε να αλλάξει αυτό που φαίνεται και στις εικόνες, δηλαδή μια εκκλησία η οποία έχει μέσα άτομα πέραν των 75 και φαίνεται από τα πλάνα, να την κάνετε να είναι 20 και 25 για να μην δικαιολογείται παρέμβαση αστυνομίας, είστε άξιοι της τύχης σας. Τι να σας πω. Λες και είχαμε εμείς κάποιο λόγο να στοχοποιήσουμε τον όποιο ιεράρχη, του αντιμετωπίζουμε όλους με τιμή. Έτσι και με αγάπη, του τιμούμε. Αλλά τώρα είναι μια άλλη ώρα, είναι μια δύσκολη ώρα. Ο δημοσιογράφος κατέγραψε συγκεκριμένα πράγματα που θέτουν όλη την κοινωνία σε κίνδυνο. Σε αυτά πρέπει να απαντήσουμε. Και στο γεγονό ότι αυτό, το γεγον, αυτό αυτός ο Εσπερινός ήταν να γίνει στι 6, έγινε στι 4, λε και οι δύο ώρε που κέρδισε ε, η σύναξη την, την έκανε, μεγα, την έκανε να, να, να γίνεται σε μεγαλύτερη προφύλαξη. Ο κορονοϊό στι 4 δεν υπήρχε, εμφανίστηκε στι 6. Ένα αυτό. Δεύτερο, σε αυτό εδώ το συγκρότημα, από την πρώτη μέρα αυτή τη ιστορία, ξέρετε ότι δίνουμε μια μάχη συνέπεια. Συνέπεια γιατί βλέπουμε τι λένε οι επιστήμονε, σα το μεταφέρουμε και προσπαθούμε να εξασκήσουμε όση μεγαλύτερη πίεση για να πάρθουν εκείνα τα μέτρα από όλου του φορεί, από όλε τι πλευρέ, προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Η δική μα συνέπεια λοιπόν δεν μα επιτρέπει αυτά να τα αφήνουμε απαρατήρητα. Πώ θα γίνει δηλαδή. Και τρίτον. Δεν μπορείτε να μοιράζετε πιστοποιητικά πίστη ανάλογα με το πώ παρουσιάζουμε γεγονότα. Δηλαδή, ο δημοσιογράφο που έκανε αυτό το ρεπορτάζ σημαίνει ότι ε, είναι άπιστο και πρέπει να είναι απέναντι σε αυτού που πήγαν στην Εκκλησία, επειδή θέλει να πειθαρχήσει την ομοθεσία αυτού του κράτου. Από πού και πού. Από πού και πού. Και γιατί να μην έχουμε υπόψη μα αυτό που λέει ο Οικουμενικό Πατριάρχη, αυτό που λένε άλλοι σεβαστοί, το ίδιο σεβαστοί ιερείς, και οι ιεράρχε που μα λένε και μα υπογραμμίζουν ότι αυτή δεν είναι η ώρα τη πίστη, είναι η ώρα των πιστών. Έτσι. Και η αγάπη του Θεού υποβάλλει αυτή την ώρα να μπούμε στα καταφύγια. Στα καταφύγια και μόνο εκεί, όχι στι εκκλησίε. Και δίνω και μια άλλη πληροφορία γιατί από το πρωί υπάρχουν σωρία καταγγελιών σε πέραν της μιας επαρχίας ότι οι επισκέπτονται σπίτια και δίνουν την ευχαίρεια στους πιστούς να α, κοινωνούν, να μετέχουν δηλαδή στη Θεία Κοινωνία. Αυτό θέλει μια ρύθμιση, μια αυτορύθμιση, μια ρύθμιση από την πολιτεία. Σκεφτείτε τώρα ένα ιεράρχη να μπαίνει σε 10 διαφορετικά σπίτια, να κοινωνεί 10, 15, 20, 25 διαφορετικά άτομα, με τον τρόπο που γίνεται η Θεία Κοινωνία, δεν θέλω να μπω στα Θεία, αλλά όλοι γνωρίζουμε πώ και γιατί, με ό,τι σημαίνει αυτό και για το σπίτι και για του ανθρώπου που κοινωνούν και για αυτού που δεν κοινωνούν, και πάει λέγοντα. Σα θερμοπαρακαλώ, κάντε κάτι και γι' αυτό. Αν χρειαστεί, υπάρχουν και στοιχεία, θα σα τα δώσω αύριο. Δέστε το, α το δει ο προκαθήμενο, α το δουν οι α το δει αυτό που πρέπει να το δει. Είναι τεράστιο το θέμα. Τεράστιο. Λοιπόν. Αυτά ως παρένθεση με συγχωρείτε κιόλας. Πάμε τώρα να δούμε τα όσα αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών.